Ευτυχώς πάντως γίνονται πράγματα και όχι μόνο εδώ, και από το Θεσσαλικό Θέατρο για παράδειγμα. Βεβαίως. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε την... γιατί στο ίδιο κλίμα θα παραμείνουμε. Για να καλημερίσουμε την κυρία Σπανού, είναι σκηνοθέτης, καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεσσαλικού Θεάτρου. Άλλη πολύ ωραία παράσταση. Και άλλη μια παράσταση πρωτοποριακή, κυρία Σπανού. Καλή σας ημέρα και ευχαριστούμε καλή πολύ. Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Ναι, το Θεσσαλικό Θέατρο μετά από πάρα πολύ καιρό είναι πάλι στο Ηρώδειο και αυτό μας δίνει ιδιαίτερη χαρά με μια παράσταση που τα γάλματα περιμένουν του Ανδρέα Φλουράκη, εμπνευσμένη από την μεγάλη επιχείρηση της απόκρυψης των αρχαιοτήτων όλων των ελληνικών μουσείων της χώρας το 1940. Αυτό που μας απασχόλησε, αυτό ήταν ένα θέμα που όταν εγώ το πρώτο έμαθα με εντυπωσίασε και με εντυπωσίασε ότι δεν είναι πολύ γνωστό. Αλλά αυτό που κυρίως θέλαμε να δούμε με τον Ανδρέα, τον Φλουράκη, τον συγγραφέα, είναι πώς κανείς αγγίζει ένα θέμα τόσο πολύ βεβαρημένο, τόσο πολύ φορτισμένο, ακαδημαϊκά, ιδεολογικά, με έναν τρόπο σύγχρονο, με έναν τρόπο μοντέρνο, με έναν τρόπο που μπορεί να σχετιστεί με τη νέα γενιά. Γιατί πιστεύω ότι κάθε γενιά, όχι στον ακαδημαϊκό χώρο, αλλά εμείς σαν πολίτες, έχει ανάγκη να ξανακαθαρίσει το βλέμμα της για να δει τη σχέση της με τα γάλματα, που τα γάλματα δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο κήπος μας, γιατί έχουμε την τύχη, όπως λέει το έργο, να είμαστε, που λένε, δύο εξωγήινοι, έχουμε προσγειωθεί σε πηγή αγαλμάτων όπως είναι η Ελλάδα. Η συγκεκριμένη παράσταση πότε πραγματοποιείται? Η παράσταση είναι στο Ηρώδειο, ναι, το Σάββατο, 4 Σεπτεμβρίου, στις 9 η ώρα. Στις 9 η ώρα. Μπορούμε να δούμε και το τρέιλερ πριν συνεχίσουμε την συζήτησή μας, αν θέλετε. Έτσι αλλιώς η υπόθεση του συγκεκριμένου έργου είναι εντυπωσιακή, γιατί αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη περίοδο, σε ένα πολύ συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός και στο πώς κάποιοι άνθρωποι αυτό που σκέφτηκαν, το πρώτο μάλλον που σκέφτηκαν την περίοδο εκείνη, ήταν πώς θα σώσουν έργα, γάλματα ανεκτίμητης αξίας, κρύβοντάς τα, καταχωνιάζοντάς τα και γνωρίζοντας μόνο οι ίδιοι που θα τα βρουν ξανά με το που θα έφευγαν οι δυνάμεις κατοχής. Κοιτάξτε, αυτό ήταν μια τεράστια επιχείρηση της αρχαιολογικής υπηρεσίας, των αρχαιολόγων, των αρχαιοφυλάκων και των ανθρώπων που τους βοήθησαν μέσα στη διάρκεια του πολέμου στην Αλβανία, σε δύσκολες συνθήκες. Μια επιχείρηση που έγινε επιστημονικά, μεθοδικά, με ακρίβεια, από πάρα πολύ λίγους ανθρώπους σε όλα τα μουσεία της χώρας. Ναι. Και αυτή η απόκρυψη είναι μία απόδειξη ότι ο πολιτισμός σε κάποιες περιόδους είναι κάτι ιδιαίτερα πολύτιμο. Γι' αυτό συχνά λέω ότι για μένα αυτή η επιχείρηση της απόκρυψης είναι κάτι αντίστοιχο με την εθνική αντίσταση. Δηλαδή άνθρωποι συλλογικά, με πίστη, φρόντισαν τα αρχαία, κυρίως όπως είναι το πρωτόκολλο από τις βομβαρδισμούς και τις οδομαχίες, και βέβαια τότε δεν ξέραν ότι η κατοχή θα κρατήσει τόσα χρόνια, αλλά φυσικά και από τις αλληλεργασίες. Είναι φοβερό ότι κάποιοι άνθρωποι έκατσαν και σκέφτηκαν μέσα σε τέτοιες τραγικές στιγμές
να σώσουν την πολιτιστική μας μνήμη και να την, και να την διασώσουν και να την διατηρήσουν. Και όποιος κάτσει και διαβάσει για το τι συνέβη εκείνη την, την περίοδο, υπάρχει και χαρακτηριστικά, έτσι, χαρακτηριστικές σκηνές ή αφηγήσεις με τους Γερμανούς να πηγαίνουν στο Αρχαιολογικό Μουσείο και να περπατάνε σε άδειες αίθουσες. Ναι, ναι, ναι. Ήτανε, αυτό ήταν εντυπωσιακό, γιατί πατούσανε πάνω στο τσιμέντο το οποίο είχε θάψει από κάτω στις αποθήκες του Αρχαιολογικού Μουσείου τα αγάλματα της συλλογής. Το Μουσείο Ακροπόλεως, σε διάφορες κρύπτες, στους βράχους. Ήταν μια εξαιρετική περίπτωση, και εγώ που έχω ένα ενδιαφέρον για τον τόπο, όπως λέει ο Σεφέρης στην Αποκάλυψη των Αγαλμάτων, είμαι τρελός από τόπο. Και εγώ έτσι αισθάνομαι, γι' αυτό το αγαπώ, είμαι τρελή από τον τόπο, από τον τόπο που έχω μεγαλώσει. Αισθάνομαι ότι τα αγάλματα είναι ο κήπος μας, είναι η αυλή μας. Και με ενδιαφέρει σαν σκηνοθέτη, σαν καλλιτέχνη, πώς αυτό μπορεί να περάσει μέσα σε μια γλώσσα καλλιτεχνική. Γιατί δεν έχει γίνει ποτέ αυτό το θέμα της απόκρυψης αντικείμενο, είτε κάποιου μυθιστορήματος, είναι ένα περισσότερο ποιητικό θέμα τα αγάλματα. Και με ενδιαφέρει πώς μπορεί να βρεθεί μια γλώσσα. Αυτή είναι και η πρόκληση αυτής της παράστασης. Αν δηλαδή μπορεί να βρεθεί ένας τρόπος μη φιλολογικός, μη ακαδημαϊκός, να μιλήσουμε για ένα θέμα ποιητικό που είναι τα αγάλματα. Μάλιστα. Και Σάββατο, αγάλματα, λοιπόν, 4 Σεπτεμβρίου, στο Οδείο του Ηρωδοατικού, στην Αθήνα. Για όσους θέλουν να την παρακολουθήσουν από κοντά, αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση με το πολύ ωραίο θέμα και ιστορικά ωραίο. Και ευχαριστούμε θερμά, κυρία Σπανού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Καλή σας μέρα.